Το κτίριο αγοράστηκε πριν από περίπου 10 χρόνια για να στεγάσει από ανάγκη μια πολύ μεγάλη συλλογή που βρίσκεται στη Λευκύμη. Είναι ο λαογραφικός πολιτισμός της Λευκύμης, είναι η ιστορία της Λευκύμης. Έπρεπε κάπου, αφού διασώθηκε και συγκεντρώθηκε, κάπου να στεγαστεί για να προφυλαχθεί. Το 2010 λοιπόν το αγοράσαμε με σκοπό να μπουν τα πράγματα μέσα και με απότερο σκοπό να περιμένουμε να βρούμε ένα καλύτερο, μεγαλύτερο κτίριο το οποίο θα μπορεί να αποτελεί τον κορμό, τον κεντρικό κορμό της διάσωσης αυτής της συλλογής και να γίνει ένα μουσείο που η Λευκύμη αυτή τη στιγμή τόσα χρόνια στερείται. Θα σας δείξω λοιπόν ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση απελπιστική. Η συλλογή που θα δείτε στη συνέχεια με φωτογραφίες βρίσκεται όλη μέσα σε αυτό το κτίριο. Όσο μπορούμε να τα προφυλάσσουμε, με πόνο ψυχής το λέω ότι καταστρέφονται και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οικονομικό το θέμα, αλλά πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και μόνο στο χώρο εδώ μπορείτε σε πρώτο πλάνο να δείτε ένα πιθάρι. Ένα πιθάρι πολύ παλιό, μιας ιστορίας χρήσης της Λευκύμης. Το πιθάρι αυτό δεν βγαίνει μέσα από το κτίριο. Αγοράστηκε μαζί με το κτίριο, ήταν και μία αιτία που αγοράστηκε το συγκεκριμένο κτίριο. Δεν μπορεί να βγει ούτε από την πόρτα, ούτε από κάποιο παράθυρο, ούτε από πάνω. Μάλλον χτίστηκε, μπήκε πριν χτιστεί το σπίτι. Είναι τόσο παλιό αυτό το πιθάρι. Ερχόμενοι εδώ θα δείτε ένα ξυλουργικό πάγκο της Λευκύμης. Εδώ δούλεψαν μαστόρια και μαστόρια πάνω σε αυτό το πάγκο. Και γυρίζοντας λίγο το πάγκο μπορείτε να δείτε, βέβαια σε μια πρωτόγονη κατάσταση, μια τοποθέτηση. Αυτές είναι μπάλες κανονιού, κύριε Κουρία. Βεβαίως. Αυτά που βλέπετε είναι μπάλες από κανόνι. Οι συγκεκριμένες. Και από ελληνικής επαναστάσεως μπορώ να πω. Αυτή εδώ συγκεκριμένη η μπάλα, η πέτρινη, είναι πέτρινη επί ενετών. Από τότε που χρησιμοποιούσαν πέτρινες μπάλες στα κανόνια και όχι σιδερένιες. Κάποια βάρη παλαιότερα του προπερασμένου αιώνα. Βρίσκονται όλα μαζί χύμα, σαν να είναι σε σκουπιδότοπο, γιατί δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να τα αναδείξουμε και να τα προβάλλουμε και να τα συντηρήσουμε και να έχουν την τύχη που τους αξίζει. Όπως όλη την Ελλάδα, όλοι έχουν ένα μουσείο. Το τελευταίο χωριό στην Ήπειρο με 20 κατοίκους διαφημίζει ότι έχει ένα μουσείο. Οπότε, κύριε Κουρή, τι θα ζητούσατε εσείς, ίσως από το Δήμο, από κάποιο πολιτιστικό σύλλογο, το Υπουργείο Πολιτισμού, τι είναι αυτό που θα ζητούσατε? Ίσως το πιο ακριβό από όλα. Ένα κτίριο. Μία διάσωση στην ουσία. Μία διάσωση και προβολή και αξιοποίηση όλης της ιστορίας της Λευκύμης, που η Λευκύμη εδώ και χρόνια, ενώ είναι ένας μεγάλος τόπος και με ιστορία, έχει δείξει μία μικροψυχία σε αυτό το θέμα. Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν, σπούδασαν στη Λευκύμη, έφυγαν από τη Λευκύμη και έδειξαν μία μικροψυχία για τη Λευκύμη. Δεν κατάφεραν ποτέ να δημιουργήσουν ένα χώρο να προβάλλουν την ιστορία και τον πολιτισμό που τις αξίζει και τον πολιτισμό που τους μεγάλωσε, τους ανέθρεψε και τους έφτασε μέχρι εδώ. Και η ιστορία δική σας με τη συλλογή σας είναι ένα καλό παράδειγμα. Ελπίζω πως ναι. Ελπίζω πως ναι. Όλο αυτό το καιρό δημιουργήθηκε μια, θα μπορούσα να πω, αμοιβαία αγάπη από μένα προς τη συλλογή και η συλλογή από μένα, γιατί μου δίνει και αυτή. Και εγώ δίνω στα πράγματα, τα συντηρώ, τα συγκεντρώνω, τα φροντίζω όσο μπορώ και η συλλογή μου επιστρέφει σε μένα μια ικανοποίηση και μια ευχαρίστηση ότι κάνω κι εγώ κάτι για τον πολιτισμό του τόπου μου. Βέβαια, το σημαντικό το θα είναι να αναδειχθεί ευρέως αυτή η συλλογή. Έτσι, βέβαια, και η ιστορική της αξία. Προσπάθησα πάρα πολλές φορές. Η τελευταία φορά ήταν το 2015 που κάναμε μια προσπάθεια σε ένα χώρο ιδιωτικό. Βέβαια τα έξοδα ήταν πάρα πολλά,
και αυτή η προσπάθεια σταμάτησε. Η συλλογή αυτή τη στιγμή έχει και αρκετά εκθέματα με μεγάλη ιστορική αξία. Όπως π.χ. Ιδιαίτερο μπιλιέτο το λέμε εμείς εδώ στην Κέρκυρα, κάρτα προσωπική του Ιωάννη Μεταξά, πρόεδρου της κυβερνήσεως, ο οποίος έχει υπογράψει πάνω στην κάρτα του με τον ιδιόχειρο μοναδικό δικό του χαρακτήρα «Ευχαριστώ θερμός άπαντας». Όπως επίσης στη συλλογή βρίσκονται προσωπικά δώρα που έκανε η Σίση στον πρόξενο της Αυτουργαρίας τότε, τον οποίο πρόξενο αυτό ήταν γιος του βουλευτή της Ιουνίου Βουλής Αλέξανδρου Πλέσσα, ο οποίος Αλέξανδρος Πλέσσας υπέγραψε για την Ένωση των Επτανήσων και το όνομά του βρίσκεται στο Λιμπροντόρο. Η προτομή του βρίσκεται στο Μουσείο της Ζακύνθου. Ο εγγονός του λοιπόν του βουλευτή και γιος του προξένου της Αυστρουγγαρίας, Αλέξανδρος Πλέσσας, παντρεύτηκε την Κυριακή Πλέσσα το γένος Ζουμπέρι, η οποία κληροδότησε στη γυναίκα μου ορισμένα αντικείμενα από αυτά που έχουν πολύ μεγάλη ιστορική αξία, τα οποία κατέχουμε και βρίσκονται στην προσωπική μας εκδοχή, που φιλοδοξούμε κάποια στιγμή να αποτελέσουν ένα έκθεμα και να προβληθούν στον κόσμο. Όπως υπάρχουν προσωπικά δώρα, όπως σουπιέρες, όπως κουρτίνες της εποχής. Έχουμε επίσης και τη βέρα του βουλευτή, την ασημένια βέρα του βουλευτή της Ιωνίου Βουλής, η οποία μας είπε η γιαγιά ότι την χρησιμοποιούσαν για να γνωρίζονται μεταξύ τους οι βουλευτές της Ιωνίου Βουλής, οι οποίοι βρισκόταν και στο Λιμπροντόρο αλλά και στο άτοτε της Μασονίας. Και έτσι θεωρώ ότι η συλλογή έχει πολύ καλά ιστορικά κομμάτια που μπορεί να προβληθούν με ιδιαίτερο χαρακτήρα.